Κυρία Κομνηνάκα, καταρχήν να σας πω, δεν ξέρω πού είναι γραμμένο ότι χρειάζεται αγγειοχειρουργός ή καρδιολόγος στη μονάδα τεχνητού νεφρού, γιατί εκτός από το ότι δεν το βρήκα στο ΒΕΚ, μίλησα με τον καθηγητή νεφρολογίας, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος στο νοσοκομείο και υπάρχουν πολλοί καρδιολόγοι στο νοσοκομείο. Δεν αναφέρεται πουθενά για αγγειοχειρουργό. Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη φίστουλα, υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπιστούν και σίγουρα δεν είναι κάτι επίγον. Να πω τώρα, έχουμε 55 περιστατικά τακτικώς αιμοκαθερόμενων στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης και είχαμε τον μήνα Ιανουάριο, παραδείγματος χάρη, άλλα 12 επίγοντα περιστατικά. Το τμήμα έχει 12 θέσεις για αιμοκάθαρση, που σημαίνει ότι σε 3 με 4 ώρες οι δύο βάρδιες μπορούν μέσα σε ένα πρωινό ωράριο να γίνουν περισσότεροι από 30 την κάθε μέρα. Οπότε τα περιστατικά ουσιαστικά γίνονται μέσα στο πρωινό ωράριο. Βεβαίως είναι σημαντικό να μπορεί να γίνει κάτι επίγον το απόγευμα ή το βράδυ, αλλά στην πραγματικότητα για τους αιμοκαθερόμενους και τις θέσεις της μονάδας δεν χρειάζεται για τη Μυτιλίνη. Άρα η Μυτιλίνη έχει μια μόνιμη νεφρολόγο, έχει άλλους 2 γιατρούς που υπάρχουν στη μονάδα και η δεύτερη, είπε, μετακινεί πολύ συχνά άλλους νεφρολόγους για να μπορέσουν να κλείσουν βάρδιες, άμα αυτό χρειάζεται, εφημερίες. Το νοσοκομείο λοιπόν είναι στελεχωμένο αυτή τη στιγμή. Φυσικά έχουμε το μήνα Φεβρουάριο, λοιπόν, υπάρχει και ένας επιπλέον γιατρός κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας γενικής ιατρικής. Υπάρχει μόνιμη νεφρολόγος, υπάρχει μόνιμη γιατρός γενικής ιατρικής και μία ειδικευόμενη. Και γενικώς πρέπει να υπάρχει ένας νεφρολόγος για να λειτουργεί μια μονάδα τεχνητού νεφρού. Αυτή είναι η κάλυψη που πρέπει να υπάρχει. Το νοσοκομείο την έχει και έχει όλες τις επιπλέον ειδικότητες που χρειάζονται για την ασφαλή λειτουργία της. Άρα, νομίζω ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι σε 24-ωρη ετοιμότητα όπως όλες οι άλλες και οι αιμοκαθάρσεις γίνονται όπως πρέπει μέσα στο πρωινό ωράριο ουσιαστικά για όλους τους ασθενείς που χρειάζεται να τις κάνουν. Ευχαριστώ.